Πιθανό σενάριο είναι η μετατροπή στρατοπέδων της Θράκης σε κέντρα φύλαξη μεταναστών το προσεχές διάστημα, γεγονός το οποίο γεννά εκ νέου ζητήματα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Από την πλευρά της, η πρόεδρος νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι είναι εθνικό πλέον το πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Σενάρια υπάρχουν πολλά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι είναι ένα θέμα αυτό των λαθρομεταναστών που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία. Είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Βέβαια η κάθε περιφέρεια θα κληθεί να συμβάλλει και αυτή, όπως και η δική μας. Αυτό πιστεύω. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστούν κάποια πράγματα. Το βασικότερο για μας είναι η ασφάλεια των πολιτών της περιοχής μας και τίποτα παραπάνω. Πάντα σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Ας δούμε και τα θετικά, ας υπολογίσουμε και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι ίσως υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας κτλ. Τα αρνητικά τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Ως εκ τούτου, θεωρώ, πέρα από τα σενάρια που ακούμε, ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι το θέμα με τις αστυνομικές σχολές που μετατράπηκαν σε κέντρα φιλοξένειας θα λήξει άμεσα, ενώ πρόσθεσε ότι είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την περιοχή μας. Πρέπει να πούμε ότι τα κέντρα αυτά φιλοξενίας που έγιναν οι αστυνομικές σχολές, ότι αυτό θα λήξει, ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Και μετά βέβαια και από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων, ενιαία, της Θράκης και της περιφέρειας γενικότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σενάρια. Δεν έχω μία πληροφόρηση άμεση, θα ήταν ψέματα να πω κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα όμως είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για τη χώρα συνολικά που θα αντιμετωπιστεί. Είναι ένα θέμα εθνικό. Ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι παίρνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις. Όταν είναι εθνικό είναι και πολιτικό. Άγνωστο παραμένει αν και αυτό το βήμα της πολυσυζητημένης επιχείρησης θα γίνει σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες ή όχι, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν αντιδράσεις. Πάντως, στην Ελλάδα υπήρξαν και οι δύο περιπτώσεις δημάρχων που ζήτησαν να υποδεχθούν τέτοιο κέντρο στην περιοχή τους, εκμεταλλευόμενο και πιθανά αντισταθμιστικά ωφέλη για τις περιοχές τους. Επίσημη ανακοίνωση πάντως για τους χώρους όπου θα εγκατασταθούν τα μόνιμα στρατόπεδα, αν υποτεθεί ότι οι αστυνομικές σχολές θα αδειάσουν πράγματι, δεν υπάρχει από τα αρμόδια Υπουργεία.